Τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, καλωσορίζουμε. Γεια σας, κύριε Ηλιόπουλε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλες και όλους. Στις 8 απόψε, εκδήλωση για το περιβάλλον, συνεχίζονται οι θεματικές εκδηλώσεις που τον πρώην Πρωθυπουργό, τον επικεφαλή σας, τον πλαισιώνουν πάντα και στελέχη σας, αλλά και ειδικοί για κάθε θεματική. Θα έχετε την ευκαιρία και στην TRT στις 8 και 10 περίπου που μου είπαν, για να δίνουμε και τις ακριβείς ώρες, να παρακολουθήσετε τουλάχιστον την 20 λεπτή ομιλία του κυρίου Τσίπρα και ένα μέρος από τις υπόλοιπες εισηγήσεις. Θα μας δώσετε μια πρόγευση? Κοιτάξτε, το ζήτημα του περιβάλλοντος αποτελεί ένα από τα κεντρικά ερωτήματα τα οποία πρέπει να αναμετρηθούμε το επόμενο διάστημα. Δεν είναι τυχαίο κιόλας ότι και το ίδιο το Ταμείο Ανάκαμψης προβλέπει έχει ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των πόρων πρέπει να κατευθυνθούν σε τέτοιες δράσεις. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα όμως. Αν αυτές οι δράσεις θα γίνουν αυτό που ονομάζουμε πράσινη μετάβαση, θα γίνει με όρους δημοκρατίας, θα γίνει με όρους κοινωνικής συνοχής ή θα γίνει με όρους που θα αφήσει πίσω ακόμα μεγαλύτερες πληγές. Αναφέρομαι παραδείγματος χάρη στις λιγνητικές περιοχές. Το αν θα προχωρήσουμε μια απολιγνητοποίηση η οποία δεν θα αφήσει πίσω συντρίμια ανεργίας και ύφεσης και αν θα γίνει με άλλους όρους είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεύτερο ζήτημα πάρα πολύ κρίσιμο για μας, τα ενεργειακά. Και όταν μιλάμε για τα ενεργειακά, δεν είναι μόνο ζήτημα το πώς θα παράγουμε, αν θέλετε, μέσα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το πώς θα μειώσουμε την κατανάλωση του ρεύματος, και εδώ μπαίνει το ζήτημα της ενεργειακής εξοικονόμησης, αλλά το πώς θα υπάρχουν δημόσια εργαλεία για την ενεργειακή εξοικονόμηση και πώς ο τομέας της ενέργειας θα είναι ένας τομέας υποδημόσιο έλεγχο. Και το λέω αυτό γιατί αν υπάρχει κάτι το οποίο έδειξε η πανδημία, είναι πόσο σημαντικά και πόσο κρίσιμα είναι τα δημόσια εργαλεία και δεν μπορούμε απλά να στηριζόμαστε στην ιδιωτική αγορά. Και μια τελευταία φράση, νομίζω ότι το ζήτημα της προστασίας της μιας συνολικής πολιτικής για την προστασία των δασών δυστυχώς παραμένει τραγικά επίκαιρο αυτές τις μέρες. Και φαντάζομαι γίνεται εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος η εκδήλωση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα, γιατί είχαμε έτσι μια πολύ έντονη συζήτηση πριν με την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Παπακώστα, για το θέμα της ασφάλειας. Αυτό που ισχυρίζεται η κυβέρνηση και θα μπορούσε κάποιος να το αποδώσει χωρίς να προέρχεται από την κυβερνητική παράταξη είναι ότι εσείς είχατε επιλέξει ένα άλλο μοντέλο αστυνομίας. Δηλαδή μπορεί να λέει η κυβέρνηση ότι παραλάβαμε μια αποδιοργανωμένη ελληνική αστυνομία, καμένη γη, έτσι για να θυμηθούμε παλαιότερα συνθήματα, αλλά και εσείς αργήσατε να ορίσετε τι είναι αυτό που θέλετε. Για το αν θέλετε μια άοπλη αστυνομία, για το αν θέλετε μια λιγότερο παρεμβατική αστυνομία, δηλαδή να πηγαίνει μόνο εκεί που πραγματικά κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή, η ασφάλεια και των οικειών, όχι μόνο των ανθρώπων κλπ. Γιατί λοιπόν ξεφουλκείτε τόσο πολύ σαν να είναι όλα τακτοποιημένα όταν εσείς τα παραδίδατε? Μιλάτε για τις ανεξιχνίαστες δολοφονίες που είναι πολλές, είναι η αλήθεια, σε αυτή τη διετία Χρυσοχοΐδη, αλλά δεν είχατε κι εσείς σπουδαία επιτεύγματα σε αυτό το τομέα. Ωραία, ας δούμε λίγο τα δεδομένα για να μας βοηθήσουν να ορίσουμε τη συζήτηση. Τα δεδομένα λένε ότι από το 2014 έως το 2018 η βαριά εγκληματικότητα έχει μειωθεί περίπου 30%. Και αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει καταγεγραμμένο, μπορεί ο καθένας να το βρει και μάλιστα μπορεί κάποιος να βρει ότι για όλα τα σοβαρά εγκλήματα κατά της ζωής η Ελλάδα όλο αυτό το διάστημα ήταν κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο στα δεδομένα. Ποιο είναι το δεύτερο στοιχείο? Ότι μέσα σε 50 μέρες έχουμε 5 μαφιόζικες εκτελέσεις. Εδώ υπάρχει μια ποιοτική διαφορά. Όταν έχουμε εκτελέσεις ανθρώπων μέρα μεσημέρι με Καλάσνικοφ, όταν έχουμε εκτέλεση δημοσιογράφου, δηλαδή μια επίθεση στην ελευθεροτυπία, δεν μιλάμε απλά για εγκληματικότητα. Μιλάμε για οργανωμένο βαρύ έγκλημα, μιλάμε για μαφιόζους. Και ποια είναι αντικειμενικά η πολιτική ευθύνη που εμείς βλέπουμε και χρεώνουμε στην κυβέρνηση? Το γεγονός ότι από όταν ανέλαβε η κυβέρνηση έχει φροντίσει να δημιουργήσει 3 νέα ειδικά σώματα, όλα σώματα ειδικών φρουρών, ανθρώπων δηλαδή που δεν περνάνε από τις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν τελειώνουν την αστυνομική σχολή, δεν έχουν την κατάλληλη γνώση, την κατάλληλη εκπαίδευση για να ασχοληθούν με το οργανωμένο έγκλημα. Και είναι ομάδες οι οποίες κυρίαρχα το προηγούμενο διάστημα ασχολήθηκαν με την καταστολή, γιατί αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης. Μια κυβέρνηση η οποία έβαζε την αστυνομία να ελέγχει αν οι πολίτες έχουν στείλει SMS για να βγουν μία βόλτα το Σαββατοκύριακο μετά τις 6 και 7 η ώρα το απόγευμα. Μια αστυνομία η οποία είχε 14 ανθρώπους να φυλάνε το κύριο Φουρθιώτη παρά το γεγονός ότι το διέψευτε, τη στιγμή που το οργανωμένο έγκλημα αλωνίζει. Και επιτρέψτε να πω ότι είναι
τουλάχιστον τραγικός ο συμβολισμός την ημέρα που είχαν προηγηθεί δύο από αυτές τις πέντε μαφιόζικες εκτελέσεις, η κυβερνητική απάντηση να είναι ότι θα προσλάβει 400 αστυνομικούς για το Πανεπιστήμιο. Άρα μιλάμε ξεκάθαρα για μια κυβέρνηση η οποία βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου στα ζητήματα της ασφάλειας. Ναι, καλά. Αν φύγουμε από το κακό πολιτικό timing, όπως λέτε την ίδια στιγμή που συμβαίνει αυτό στην αρχή της εβδομάδας να έχουμε την ανακοίνωση για τους 400, εσείς πιστεύετε ότι είναι ένας κακός υπουργός ο κύριος Χρυσοχοΐδης που θα έπρεπε να έχει αποπενθεί, διότι στην τελευταία δήλωση που έγινε από την Κουμουνδούρου εσείς βάζετε στο κάδρο σε πρώτο πλάνο τον πρωθυπουργό και όχι τον κύριο Χρυσοχοΐδη? Νομίζω ότι σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα ο υπουργός δημοσίας τάξης, ο υπουργός προστασίας του πολίτη, ο οποίος θα είχε χάσει από τα χέρια του τον υπαρχηγό της καταδικασμένης πλέον εγκληματικής οργάνωσης των νεοναζί της Χρυσής Αυγής, θα είχε παραιτηθεί από μόνος του, αλλιώς θα τον είχε διώξει ο ίδιος ο πρωθυπουργός του. Μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε μετά από ένα φιάσκο κάποιος να μείνει, μετά από ένα τέτοιο φιάσκο, κάποιος να μείνει στη θέση του. Προφανώς και για μας ο κύριος Χρυσοχοΐδης θα έπρεπε ήδη να είναι σπίτι του. Οι τελευταίες δηλώσεις του μάλλον κάνουν τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Δηλαδή το γεγονός ότι ξαφνικά ο κύριος Χρυσοχοΐδης σαν σχολιαστής αναφέρει ότι το οργανωμένο έγκλημα αναπτύσσεται στη χώρα, ξεπλένει το χρήμα που είχε στα χέρια του και μπαίνει μέσα στους θεσμούς. Να υπενθυμίσω εδώ ότι μία από τις πρώτες νομοθετικές παρεμβάσεις που είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία ήταν ακριβώς να αποδεσμεύσει χρήματα τα οποία είχαν δεσμευτεί για έλεγχο μαύρου χρήματος, και τότε οι Financial Times είχαν χαρακτηρίσει ότι η χώρα πηγαίνει πίσω σε ρυθμίσεις, είχαν γράψει ότι η χώρα πηγαίνει πίσω σε ρυθμίσεις που σχετίζονται με το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, αλλά προφανώς υπάρχει μια αντικειμενική πολιτική ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ένας πολιτικός ο οποίος εργαλειοποίησε το ζήτημα της ασφάλειας, και θέλω να είμαι ξεκάθαρος εδώ, η ασφάλεια αποτελεί ένα καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα. Προφανώς και κάθε πολίτης, κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να αισθάνεται και να είναι ασφαλής, και η πολιτεία πρέπει να του παρέχει αυτό το δικαίωμά του. Αυτό όμως δεν γίνεται με το να προσλαμβάνουμε ειδικούς φρουρούς. Αυτό δεν γίνεται με το απλά να κάνουμε λεονταρισμούς σε δηλώσεις, γιατί αυτό έκανε το προηγούμενο διάστημα ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Αυτό δεν γίνεται όταν θεωρούμε ότι το πρόβλημα της ασφάλειας είναι οι αγώνες των νέων ανθρώπων, οι οποίοι διεκδικούν ένα δημοκρατικό πανεπιστήμιο, οι οποίοι διεκδικούν να μην κοπούν 25.000 μαθητές. Που αυτή τη στιγμή οι οικογένειές τους προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις, που μέχρι πέρσι θα περνάγαν στο πανεπιστήμιο, και αυτά τα 25.000 παιδιά φέτος δεν θα μπουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο, όχι για κάποιο ζήτημα ποιότητας, αλλά γιατί πρέπει τα ιδιωτικά κολέγια να έχουν περισσότερη πελατεία με βάση το πρόγραμμα. Ακούγα την κυρία Κεραμέως να σας απαντά, γιατί σας επιμένετε και σε αυτό και στη βάση εισαγωγής, ότι είναι αποδεδειγμένο διεθνώς ότι ένα παιδί που μπαίνει με δύο ή με τρία, όπου γίνονται εξετάσεις παρόμοιες με τις δικές μας εν πάση περιπτώσει, γιατί υπάρχουν πολλά και διαφορετικά συστήματα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν ολοκληρώνει ποτέ ή σχεδόν ποτέ. Οπότε εμείς το ανοίγουμε άλλους δρόμους, άκουσα να λέει η κυρία Κεραμέως. Το απορρίπτεται αυτό σε ένα ενδεχόμενο που υπερίσχυσε στην αρχιτεκτονική του σχεδίου της κυβέρνησης? Ξέρετε κάτι, αυτό το επιχείρημα θα είχε κάποια βάση αν την ίδια στιγμή δεν δινόταν η δυνατότητα σε ένα παιδί το οποίο έχει αποκλειστεί από το δημόσιο πανεπιστήμιο, στο βαθμό που έχει τα χρήματα, να πάει σε ένα ιδιωτικό κολέγιο και να πάρει ένα πτυχίο ισότιμο με το δημόσιο πανεπιστήμιο. Άρα στην πραγματικότητα δεν έχουμε ένα επιχείρημα για την ποιότητα, έχουμε ένα επιχείρημα για την πελατεία. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι προφανώς όταν παραδείγματος χάρη στα μαθηματικά έχουμε 30 και 40% των μαθητών να γράφουν κάτω από τη βάση, ίσως πρέπει να αναρωτηθούμε για την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και όχι να τιμωρήσουμε τους μαθητές. Και επιπλέον να μην ξεχνάμε ότι οι εξετάσεις που γίνονται, οι πανελλαδικές εξετάσεις, δεν είναι απολυτήριες εξετάσεις. Είναι προαγωγικές. Δεν είναι προαγωγικές, είναι εξετάσεις κατάταξης. Όταν στην ίδια κλίμακα βάζει τον μαθητή ο οποίος θα αριστέψει στην Ιατρική Αθηνών με τον μαθητή που θα περάσει τελευταίος σε αυτές τις εξετάσεις κατάταξης, είναι απολύτως φυσιολογικό να υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος θα έχει άσχημες βαθμολογίες. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μιλάμε για μια παρέμβαση η οποία διορθώνει, αλλά απλά έχει στόχο να τιμωρήσει τους μαθητές και να δημιουργήσει πελατεία για τις ιδιωτικές σχολές. Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε να δούμε, γιατί άκουσα και τον κύριο Τσίπρα στην συνέντευξη στην Όλγα Τρέμη να μιλάει για ένα φιάσκο της προανακριτικής. Η κυβερνητική πλευρά ή άλλες πλευρές, τέλος πάντων, λένε πως θα καθίσει σίγουρα στο σκαμνί ο κύριος Παπάς, όχι μόνο για αυτά που καταγγέλει ο κύριος Καλογρίτσας, έτσι κι αλλιώς και ο κύριος Καλογρίτσας αμφισβητήθηκε ακόμη και από τους κυβερνητικούς βουλευτές της
πολυήμερες καταθέσεις του, αλλά για παρεμβάσεις που έκανε στην διάρκεια της θητείας του. Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω μία διατύπωση που έχω ξαναχρησιμοποιήσει, αν δεν κάνω λάθος, σε συζήτηση που έχουμε κάνει. Η συγκεκριμένη προανακριτική από τη Νέα Δημοκρατία ήταν ένα τεράστιο δώρο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Και ήταν ένα τεράστιο δώρο γιατί υπενθυμίζει σε όλους τους Έλληνες πολίτες ότι η πρώτη φορά, και από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής η μοναδική, στην οποία οι καναλάρχες, οι μεγάλοι ιδιοκτήτες των πανελλαδικών μέσων ενημέρωσης, αναγκάστηκαν να τηρήσουν τη συνταγματική τους υποχρέωση, δηλαδή να πληρώσουν για τις άδειες, ήταν με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το μεγάλο έγκλημα για το οποίο η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί αυτή τη στιγμή να σύρει τον Νίκο Παπά στα δικαστήρια. Τι φάνηκε μέσα από αυτή τη διαδικασία της προανακριτικής? Φάνηκε ότι ο κύριος Καλογρίτσας στην πραγματικότητα ό,τι κάνει το κάνει γιατί θέλει να γλιτώσει τα 3 εκατομμύρια που χρωστάει σε μια ιδιωτική εταιρεία από το Λίβανο, μια εταιρεία με την οποία έχει χάσει δικαστήριο και πρέπει να επιστρέψει αυτά τα 3 εκατομμύρια. Φάνηκε ότι η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, μια έκθεση που έχει την υπογραφή του κύριου Στουρνάρα, νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συνεννοηθούμε ότι ο κύριος Στουρνάρας δεν μπορεί να κατηγορηθεί ως ένας άνθρωπος φιλικός προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι καθαρό ότι αυτά τα 3 εκατομμύρια δεν υπήρξε ποτέ καμία εμπλοκή τρίτου προσώπου και ήταν λεφτά τα οποία ήταν καθαρά και τα οποία ο κύριος Καλογρίτσας χρησιμοποίησε όχι για να χρηματοδοτήσει άλλα project στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, αλλά χρησιμοποίησε για την εταιρεία του, τον Τοξότη, την κατασκευαστική εταιρεία. Άρα μιλάμε κυριολεκτικά για ένα φιάσκο το οποίο στην πραγματικότητα δεν έχει κανένα επιχείρημα γύρω από τα χρήματα. Δηλαδή, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, είναι το πρώτο σκάνδαλο στο οποίο δεν υπάρχει οικονομικό σκέλος σκανδάλου. Μάλιστα. Χαμογελάσατε όταν είπα ότι ισχυρίζεται η κυβερνητική πλευρά ότι θα κάτσει στο σκαμνί ο κύριος Παπάς. Το αποκλείεται αυτό να συμβεί? Δεν το αποκλείω, αλλά θα έλεγα ότι η κυβερνητική πλευρά έχει βγει έξω σε μια σειρά από προβλέψεις μέχρι σήμερα. Δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι δεν προβλέπανε ότι οι καταθέσεις του κύριου Καλογρίτσα θα ήταν αυτές οι οποίες τους εξοργήσανε και αναγκάστηκαν να φωνάζουν στον κύριο Καλογρίτσα, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος της προανακριτικής να πρέπει να σβήνει από τα πρακτικά φράσεις που ακούστηκαν μέσα στην προανακριτική. Είναι φανερό ότι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία έχει ήδη προαποφασίσει τι θα κάνει. Και είναι φανερό ότι μιλάμε για ένα φιάσκο, γιατί είναι πρώτη φορά που προανακριτική ολοκληρώνεται με τόσο λίγες συνεδριάσεις, και από εκεί που υποτίθεται ότι θα είχαν κληθεί και άλλοι μάρτυρες μετά τις συζητήσεις με τον κύριο Καλογρίτσα, η κυβερνητική πλειοψηφία δεν κάλεσε άλλους μάρτυρες και πηγαίνουμε προς ένα τόσο γρήγορο κλείσιμο. Ευτυχώς ή δυστυχώς δεν θα κριθεί μόνο από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία αν αυτή η διαδικασία θα φτάσει στο δικαστήριο. Υπάρχει άλλο ένα βήμα, περιμένουμε να δούμε. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν φτάσει εκεί, είναι σίγουρο ότι αυτή η ιστορία θα καταρρεύσει σαν ένα πύργο από τραπουλόχαρτα. Λοιπόν, για να πάμε και στα ελληνοτουρκικά, κύριε Ηλιόπουλε, αλλά και στο Σκοπιανόθ, και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας, θα το βρει η κυβέρνηση μπροστά της. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ελληνοτουρκικά, διότι ως απόρρια των δηλώσεων που έγιναν επί αθηναϊκού εδάφους, ήρθε σήμερα και η εκτίμηση του κυρίου Δένδια, που μιλά σε ένα περιφερειακό συνέδριο, ότι θα έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Μακάρι τα πράγματα να πάνε έτσι. Αυτό το οποίο μας ανησυχεί στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει στρατηγική. Και όταν δεν έχει στρατηγική, πάντα ακολουθείς το βήμα και το ρυθμό που ορίζει ο συνομιλητής σου. Ακόμα και αν μιλάμε για έναν κακό γείτονα και για έναν γείτονα ο οποίος διαρκώς προκαλεί. Και αυτή δυστυχώς είναι η περίπτωση με την Τουρκία. Εμείς λέμε το εξής. Λέμε ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει μια επιθετική εξωτερική πολιτική, επιθετική με την έννοια να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Και υπάρχει σήμερα μια σημαντική ευκαιρία. Ποια είναι αυτή η σημαντική ευκαιρία? Ο διάλογος γύρω από την Τελωνειακή Ένωση. Την Τελωνειακή Ένωση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Εμείς θεωρούμε ότι η ελληνική πλευρά πρέπει να παρέμβει ενεργητικά σε αυτή τη ζήτηση και να θέσει δύο βασικές προϋποθέσεις. Προϋπόθεση πρώτη, η τουρκική πλευρά να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Προϋπόθεση δεύτερη, η τουρκική πλευρά να συμφωνήσει να λύσουμε τη βασική μας και μία διαφωνία που έχουμε στην Χάγη στη βάση του διεθνούς δικαίου. Αυτό είναι κάτι το οποίο εκτιμάμε ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνει για δύο σημαντικούς λόγους. Γιατί και μετά την κυβερνητική αλλαγή στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε μια εξωτερική πολιτική διαφορετική προς τον Ερντογάν από αυτή την οποία είχε η κυβέρνηση Τραμπ. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Θέλω να είμαι προσεκτικός, γιατί αυτές τις ισορροπίες μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή. Και δεύτερο ζήτημα, η τουρκική οικονομία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πάρα πολύ σημαντικές δυσκολίες. Άρα η συζήτηση για την Τελωνειακή Ένωση είναι πάρα πολύ κρίσιμη.
Δυστυχώς όμως τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα αν η ελληνική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε επιλέξει να χτίσει πάνω στην απόφαση που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε κερδίσει ήδη από το καλοκαίρι του 19 για κυρώσεις απέναντι στην τουρκική πλευρά. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αν είχαμε στο τραπέζι έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό κυρώσεων, τα πράγματα εκτιμάμε θα ήταν καλύτερα. Και μετά και την τελευταία συνάντηση επίσης στην Αθήνα του ομολόγου του κυρίου Μητσοτάκη, του ΖΑΕΦ, επιταχύνει τις διαδικασίες για την κύρωση της συμφωνίας ή βλέπετε να αγοράζει χρόνο σε αυτό το πεδίο η κυβέρνηση? Να πούμε ότι θα έπρεπε να επιταχύνει. Και θα έπρεπε να επιταχύνει και συνδέεται αυτή η συζήτηση άμεσα και με τα ελληνοτουρκικά. Και θέλω εδώ να απευθυνθώ σε κάθε συντηρητικό συμπολίτη μας, ο οποίος καλοπροαίρετα είχε μια σειρά από ενστάσεις για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και να του πω ότι αν αυτή τη στιγμή δεν είχε ψηφιστεί η Συμφωνία των Πρεσπών, η γειτονική μας χώρα, η Βόρεια Μακεδονία, θα ήταν μια χώρα η οποία θα είχε μνημόνια στρατιωτικής συνεργασίας με την Τουρκία, θα ήταν μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή θα ήταν κυρίαρχα κάτω από την τουρκική επιρροή. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες, ο οποίος πολέμησε τη Συμφωνία των Πρεσπών, ήταν ο ίδιος Ερντογάν. Και ήταν ο Ερντογάν γιατί η Συμφωνία των Πρεσπών ακύρωνε μια επιθετική πολιτική την οποία είχε χαράξει ο Ερντογάν στα Βαλκάνια. Γιατί ο Ερντογάν δεν ήταν υπέρ μιας πολιτικής συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης στα Βαλκάνια, αλλά μιας πολιτικής όξυνσης. Με αυτή την έννοια, εμείς λέμε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί μια μεγάλη νίκη για την Ελλάδα, όχι για το ΣΥΡΙΖΑ, όχι για την τότε κυβέρνηση. Μια μεγάλη νίκη για την εξωτερική πολιτική της χώρας. Μια μεγάλη νίκη για την οποία κάθε Έλληνας πολίτης πρέπει να είναι περήφανος, γιατί εξασφαλίσαμε εθνικά συμφέροντα και το κάναμε σε ένα πλαίσιο ειρηνικής συνεργασίας και ανάπτυξης. Και θα ήταν καλό πολύ γρήγορα η Νέα Δημοκρατία, αφού είναι πλέον φανερό ότι αυτά τα οποία έλεγε προεκλογικά, ειδικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν πράγματα τα οποία δεν τα πίστευε και τα είπε απλά γιατί ήθελε να συμπορευτεί, αν θέλετε, με συντηρητικά αντανακλαστικά και ευαισθησίες που υπήρχαν σε ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Είναι σημαντικό όμως αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία γρήγορα να ξεπεράσει τις εσωτερικές της αντιθέσεις. Δεν μπορεί η χώρα να κρέμεται από τις διαφωνίες που μπορεί να έχει ο κύριος Σαμαράς ή άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και γρήγορα να προχωρήσουμε στην κύρωση και των συγκεκριμένων συμφωνιών. Γιατί λέτε τώρα να επιταχύνει και σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά? Θεωρείτε ότι όσο δεν κάνουμε την κύρωση αφήνουμε χαραμάδες για να εισχωρήσει ο Τούρκος γειτονάς? Σε καμία περίπτωση η Τουρκία δεν είναι μια χώρα η οποία έχει παρατήσει την πολιτική της για τα Βαλκάνια. Σε καμία περίπτωση δεν είναι μια χώρα η οποία θα αφήσει να αμαχητεί αυτή τη στρατηγική που χάραξε το προηγούμενο διάστημα. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η φύση και η ζωή απεχθάνονται τα κενά. Έτσι. Και όταν αφήνεις εσύ κενό, κάποιος άλλος το καλύπτει. Καλή επιτυχία απόψε στην εκδήλωση που θα δούμε και εδώ στην TRT για το περιβάλλον με κεντρικό μιλητή τον κύριο Τσίπρα. Γεια σας, κύριε Ηλιόπουλε. Καλή συνέχεια. Στις 8 και 10 θυμίζω στη διάρκεια του κεντρικού μας δελτίου.